Εδώ γίνεται το φεστιβάλ. Εδώ γίνεται το φεστιβάλ. Εδώ είναι το σχολείο της Λάκα. Λίγο διαφορετικά το χώρο βλέπεις τις πατίνες αυτές. Φτιάχτηκαν για το σκηνικό. Τι σκέφτεσαι, Τι σκέφτομαι το δεύτερο κύκλο. Ότι πρέπει να γράψω. Και αγχώθηκα. Αλλά είναι πανέμορφα. Να, εδώ ήταν το πιάνο. Εδώ πέρα ήταν το πιάνο. Η Κλέλια πάντα καθόταν από αυτή την πλευρά. Υπήρχε ένας πίνακας που υποτίθεται ότι μιλούσα στα παιδιά που είχαν έρθει για το φεστιβάλ, για μουσικές, για διάφορα συγκροτήματα. Και ένα εξαιρετικό που είχε γίνει ήταν το τυχερό αστέρι του Κωνσταντίνου Β' που το τραγουδάει ο Ορέστης ο Χαλκιάς, που ήταν μαγική εικόνα αυτό που είχε γίνει εδώ. Που είχε έρθει όλη μια ολόκληρη συμφωνική ορχήστρα από την Κέρκυρα. Και είχαν έρθει και είχαν παίξει τη μουσική αυτή που υποτίθεται ότι στο φεστιβάλ ο Ήρωας θέλει να τραγουδήσει το τυχερό αστέρι. Πού χτυπάει η καρδιά μιας ιστορίας? Η καρδιά του μαέστρο της νέας σειράς του Χριστόφορου Παπακαλιάτη χτυπά στην αίθουσα ενός παλιού σχολείου, όπου στείνεται ένα μουσικό φεστιβάλ. Εδώ, στους αγαπημένους του Παξούς, που με ξεναγεί ο Χριστόφορος. Αλλά αυτό δεν είναι παρά ένα κομμάτι της δικής του, της μεγαλύτερης ιστορίας. Είναι στην αρχή, στη μέση, στο τέλος? Αλήθεια, δεν έχει και τόση σημασία. Οι ιστορίες του Χριστόφορου εξάλλου δεν τελειώνουν. Είναι σε κύκλους και κάθε φορά σου κλείνουν το μάτι. Έχεις μνήμες από παιδί εδώ στους Παξούς? Φυσικά έχω μνήμες. Από πότε ερχόσουν? Από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου. Από μωρό? Ναι, από μωρό. Ερχόμουν, ναι, από όταν θυμάμαι και τον εαυτό μου. Και κάθε χρόνο? Ήταν το σπίτι της νόνας μου που λέμε, της προγιαγιάς μου, της Κέτης. Και ναι, ερχόμασταν κάθε καλοκαίρι, συνήθως τον Ιούλιο. Τον Αύγουστο πέρναγα τα καλοκαίρια μου στην Κρήτη, τον Ιούλιο. Στους Παξούς. Οπότε έχεις και φίλους εδώ, έχεις παίξει. Βέβαια. Στα στενά, έχεις παίξει στις πλατείες. Εννοείται. Μίλα, αρμαρόριζα, όπως το λέγαμε. Κρυφτό. Αρμάριζα. Ναι. Όλα αυτά. Όλα αυτά τα οποία ήταν στη δεκαετία των 80s. Και στείναμε με τον αδερφό μου Καραγκιόζη και παίζαμε. Πού? Στην αυλή του σπιτιού. Και καλούσαμε και βάζα εισιτήριο και πληρώνανε. 2 δραχμές το εισιτήριο ήταν. Όποιος ήθελε να έρθει. Ερχόντουσαν. Τι να κάνουμε. Έτρεχε η μάνα μου και τους έλεγε σε όλους, ελάτε, το παιδί έχει παράσταση. Ναι, βέβαια. Και μετά ως έφηβος? Ως έφηβος ήταν αλλιώς. Ερχόμασταν κάθε καλοκαίρι, ήταν δίσκο Καστέλο λεγότανε. Η κλασική δισκοτέκ που υπήρχε στα 90s. Πρώτο φιλί εδώ? Πρώτο φιλί εδώ, ναι. Πρώτο φιλί. Όχι. Πρώτο φιλί όχι. Πρώτο κάτι άλλο εδώ. Ναι. Πρώτο φιλί, όχι. Πρώτο φιλί ήταν στο σχολείο. Και όταν άρχισες να κάνεις τηλεόραση, είχες αυτόν τον καημό να έρθεις εδώ να γυρίσεις μια ταινία? Γιατί είναι σκηνικό ο τόπος. Είναι σκηνικό. Είναι όντως σκηνικό. Κοίταξε, είχα τον καημό στο να με προσέχεις. Γυρίσαμε την πρώτη εμπειρία που έκανα γυρίσματα εδώ. Μικρή. Μια γεύση. Ήταν μια γεύση ακριβώς. Τώρα όλο γυρίστηκε εδώ. Εδώ γυριστήκανε από τον Άκη τον Πολύζο, γιατί είχαμε 2 συνεργείες στους Παξούς και ο άλλος σκηνοθέτης είναι ο Άκης ο Πολύζος. Και εδώ πέρα γυρίσανε τις σκηνές με την Μαρίσα Τριανταφυλλίδη και τον Αντίνο τον Αλμπάνη. Με τη Σοφία και τον Μιχάλη, τον γιατρό του νησιού. Είναι το τελευταίο. Δεν πρόκειται να σου σώσει αυτό. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στο σπίτι. Σοφία πάντα ήταν και πάντα θα είναι. Έχετε τον τρόπο σας και βολεύεστε σε αυτό. Μην λέμε πάλι τα ίδια, είναι πολύ μιζέρο. Είναι.
Δεν γίνεται τελικά. Δεν μπορώ. Είναι λάθος. Ούτε ο κολλητός σου μπορώ να είμαι, ούτε ο ψυχοθεραπευτής σου, ούτε ο άνθρωπος που θα τρέξει κάθε φορά που είσαι χάλια. Άστο. Πόσο καιρό κράτησαν τα γυρίσματα? Ήρθαμε 20 Αυγούστου και φύγαμε 28 Οκτωβρίου. Γίνατε. Το απολαύσατε, εσύ το απολαύσες, σου άρεσε? Περάσανε όλοι εξαιρετικά. Όλοι θέλουν πώς και τι να ξαναέρθουν. Η αλήθεια είναι ότι εγώ την ώρα που δουλεύω δεν είναι ότι είμαι η καλύτερη παρέα. Γιατί έχω τόσους ρόλους σημαντικούς που εκείνη την ώρα πρέπει να είμαι πολύ συγκεντρωμένος, να ξέρω τι είναι αυτό που θέλω, να ξέρω πώς να το επικοινωνήσω σε 45 ανθρώπους και μετά να κάτσω και μπροστά στην κάμερα. Είναι εξουθενωτικό. Οπότε κρατάω δυνάμεις. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι ήμουν ο ξενέρωτος της υπόθεσης. Τελειώναν τα γυρίσματα, όλοι πηγαίναν έξω για ένα ποτό, για φαγητό. Εγώ τίποτα. Γίναγα σπίτι, καθόμουν εκεί πέρα, έπινα ένα σφινάκι μαστίχα, σαν τον παππού, και μελετούσα και διάβαζα για την επόμενη μέρα. Είσαι ωραίστης. Είμαι ο Ορέστης. Εκτός των άλλων, εντάξει, τα άλλα το γνωρίζουμε. Ναι. Ο Ορέστης τι τύπος είναι? Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αποτύχει σε όλα τα άλλα στη ζωή του. Είναι μουσικός και του έγινε η πρόταση μόλις τελείωσε το lockdown. Και έτσι ήρθε στο νησί. Δεν θέλω ακριβώς να προδώσω για ποιο λόγο έφυγε από την Αθήνα. Αλλά ήρθε στο νησί και έρχεται αντιμέτωπος με όλη αυτή τη μικρή κοινωνία. Ο Χριστόφορος τις αγαπάει τις γυναίκες. Πολύ. Είναι ένα παιδί που αγαπάει πάρα πολύ έτσι κι αλλιώς τον ηθοποιό του, αγαπάει τους φίλους του. Είναι ένα εξαιρετικό πλάσμα. Δηλαδή είναι λίγα αυτά τα λόγια που μπορεί να πεις για τον Χριστόφορο. Απλώς είναι μαγεία να είσαι μαζί του. Νιώθω πάρα πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη που βρίσκουμε σε αυτή τη σειρά και ευλογία, γιατί δεν υπάρχει πιο ομορφιά να κάνεις γυρίσματα σε ένα τέτοιο μαγικό νησί, με τέτοιο σενάριο, με τέτοια σκηνοθεσία, με τέτοια ομορφιά, με τέτοια θάλασσα. Τον αγάπησες το ρόλο σου στο μαέστρο? Ναι, ναι, τον αγάπησα και τον συμπόνεσα κιόλας. Ναι, γιατί είναι μια γυναίκα που έχει υποστεί βία και είναι και πάρα πολύ, ξέρεις, επικαιρό όλο αυτό. Και το έχει αντιμετωπίσει πάρα πολύ ωραία ο Χριστόφορος με πολύ ευαισθησία. Είναι δυνατή αυτή η γυναίκα? Τελικά νομίζω ότι τη βρίσκει τη δύναμη. Ναι, δεν είναι δυνατή. Αλλά θα τη βρει τη δύναμη. Εγώ πάντα άφηνα τις πράξεις στους άλλους. Ήταν πιο εύκολο. Όμως να που έφτασα. Αφού διάβασα ότι το λένε ενδοοικογενειακή βία. Να μη φοβάσαι. Οι ήρωες στο Μαέστρο είναι δυνατοί? Έχουν δύναμη μέσα τους? Οι ήρωες στο Μαέστρο, και όταν λέμε ήρωες, ενώ και οι ηθοποιοί που ενσαρκώνουν αυτούς τους ήρωες, είναι εξαιρετικοί. Και είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος. Τι μπορείς να μας πεις για κάποιους από αυτούς, μπορείς να μας πεις? Μπορώ να κάτι? Σου πω με σιγουριά ότι είναι η πρώτη δουλειά στην οποία αισθάνομαι τόσο περήφανος και χαρούμενος σε όλες. Είμαι περήφανος για τους ανθρώπους με τους οποίους έχω συνεργαστεί. Δεν θέλω να ρίξω κανέναν. Όμως αυτή είναι η πρώτη δουλειά που πραγματικά το cast, οι ηθοποιοί, πήραν αυτούς τους ήρωες που εγώ έγραψα το βράδυ σπίτι και τους απογείωσαν. Βοήθησαν και εμένα στη σκηνοθεσία, στο πώς να αφηγηθώ αυτή την ιστορία. Βοήθησαν και εμένα σαν ηθοποιό. Και βοήθησαν να μπορώ να είμαι στη θέση σήμερα να σου πω ότι είμαι πολύ περήφανος για αυτά τα νέα επεισόδια. Πραγματικά πολύ περήφανος. Τώρα, αυτή είναι μια σειρά που έχει κοινωνικό προβληματισμό, έχει ανησυχίες και είναι και μυστηρίου παράλληλα και ερωτική ιστορία. Ναι. Θεωρώ ότι κάθε επεισόδιο είναι ένας ήρωας και είναι η ιστορία από τη σκοπιά του συγκεκριμένου ήρωα. Φυσικά υπάρχει μια πλοκή που τρέχει σε σχέση με ένα έγκλημα. Αλλά νομίζω ότι πραγματικά ο κάθε ήρωας είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Αυτό που ήθελα είναι να γράψω 10 πρωταγωνιστές, 10 διαφορετικά μοντέλα ανθρώπων της κοινωνίας που ζούμε σήμερα. Δεν είναι οι δύο πρωταγωνιστές και οι άλλοι είναι οι δορυφόροι, που θα είναι εξαιρετικοί σαν δορυφόροι, αλλά είναι δορυφόροι. Όχι. Είναι όλοι οι πρωταγωνιστές. Το οποίο αυτό είναι το ενδιαφέρον της υπόθεσης. Εξού και καταπιάνομαι με τόσα διαφορετικά κοινωνικά θέματα, γιατί είναι διαφορετικά μοντέλα ανθρώπων. Το καθένα έχει την ιστορία του. Και όλα φυσικά ενώνονται, σε όλα υπάρχει μια κοινή πλοκή. Ήταν ένα δύσκολο παζλ,
Αλλά θα σου ξαναπώ, είχα τόσο καλούς ηθοποιούς και καλούς συνεργάτες και παραγωγή και όλοι δώσανε τον καλύτερο τους αυτό. Πάντα σε αφορούσε το τι συμβαίνει στην κοινωνία. Ήσουν ο πρώτος που ανέδειξε το πρώτο γκέι τηλεοπτικό φιλί. Και τώρα καταπιάνεσαι και με άλλα θέματα, με τη βία κατά των γυναικών. Κοίταξε, δεν μπορώ να γράψω χωρίς να επηρεάζομαι από το τι συμβαίνει γύρω μου. Για μένα η αρχή και το τέλος είναι ιστορία, όλα από εκεί ξεκινάνε. Τώρα, φυσικά και θα ασχοληθώ με κοινωνικά θέματα, φυσικά σε κάθε ηλικία και με διαφορετικό τρόπο, με διαφορετική ωριμότητα, από διαφορετική σκοπιά, με διαφορετική οπτική. Και μέσα από όλο αυτό θα φτιάξω μια ιστορία, θα πω μια ιστορία και όπως και στην προηγούμενη ταινία, ο εχθρός των ερωτικών σχέσεων, σαν να λέμε, ο αντίπαλος, ήταν η κοινωνική πραγματικότητα. Αντίστοιχα και εδώ, θίγω αυτά τα κοινωνικά θέματα, πολύ καυτά κοινωνικά θέματα, τα οποία όμως συμβαίνουν γύρω μου. Δεν μπορώ εγώ να κάθομαι και να γράψω. Δεν έχω καμία όρεξη να γράψω αλλιώς, να το πω έτσι. Δεν είμαι από αυτούς που κρατάνε το δάχτυλο, ούτε και μου αρέσει να παίζω διαφορετικούς ρόλους. Είμαι αυτό που βλέπεις. Η οικογένεια μου τουλάχιστον, το καθόμαστε στο τραπέζι, συζητάμε ανοιχτά, ελεύθερα, ήρεμα, χωρίς διάθεση επιβολής ή βίας. Είναι για μας μια ουσιαστική στιγμή σύνδεσης. Και το κυριότερο, δεν υπάρχει υποκρισία. Δεν τη γουστάρω άλλο αυτή την κουβέντα! Αντώνη. Αντώνη, κάτσε λίγο. Παράτα με. Αντώνη, άκουσε με λίγο. Αντώνη. Αντώνη, περίμενε. Αντώνη! Έχεις να μου δώσεις και εμένα ένα από αυτά τα χαπάκια. Έλα, πού τα έχεις. Πού τα έχεις από αυτά, να μου δώσε. Αν τα παίρνουμε όλοι θα είναι πολύ πιο εύκολα για τον παπά. Και δεν θα έχει πρόβλημα. Θα μας δώσει σε κατατονία σαν και σένα. Να ξεχάσουμε τα θέματά μας. Δώσε! Δώσε μου! Δώσε μου! Πώς θες να είμαι, πες μου! Αντώνη! Πες να πάρω ένα κύμα με όρθιος και εγώ σαν και εσάς. Πες μου, πώς θες να είμαι. Το μαέστρο δεν βγήκε εύκολα. Το πρώτο επεισόδιο ήταν το πιο εύκολο. Ο πιλότος που είχα γράψει. Και μετά το κάθε επεισόδιο είχε τρομερά μεγάλες δυσκολίες σεναριακά για μένα. Γιατί έπρεπε να μπλέξω πολλά θέματα μαζί και όλα αυτά να έχουν ένα νόημα και όλα αυτά να έχουν μια ουσία. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Πολύ στο σενάριο. Οπότε ο μαέστρος έχει θέματα που σε αφορούν, που σε έχουν προβληματίσει. Βέβαια. Και τα χαρακτηριστικά μου σαν δημιουργός που υπάρχουν. Πάντα. Πάντα, ναι. Χαίρομαι γι' αυτά. Τα αγαπάω αυτά τα χαρακτηριστικά. Απλά προσπαθώ να πάμε λίγο πιο μπροστά. Όχι να χάσω όμως τα χαρακτηριστικά μου. Όχι να χάσω την καλή πλευρά που έχω εγώ όταν γράφω για μένα. Αλλά να ανεβάσω τον πήχη λίγο στον ίδιο μου τον εαυτό. Ποια ήταν η στιγμή από το μαέστρο που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σου? Ήταν μια στιγμή που ήμουν μόνος μου. Δεν φταίω εγώ, αλήθεια. Ήταν προς το τέλος, υποτίθεται σεναριακά έχει ξεκινήσει το φεστιβάλ και τα πράγματα είναι σε δύσκολο για τον ήρωα σημείο. Και εκείνο το βράδυ έκανε πάρα πολύ κρύο και ήμασταν στο παλιό σχολείο στη Λάκα και ήταν η συμφωνική και έπαιζε τις τέσσερις εποχές του Βιβάλδη και εγώ έπρεπε να διευθύνω. Είχαμε πολύ συγκεκριμένη ώρα για να το κάνουμε. Είχαν φύγει όλοι οι βοηθητικοί, είχαν φύγει όλοι οι ηθοποιοί και άφησα για τέλος του γυρίσματος, 2 η ώρα το πρωί, τα πλάνα, τα οποία είναι τα πλάνα που εγώ διευθύνω τους μουσικούς. Και κάναμε το γύρισμα, το οποίο έπρεπε να το κάνουμε μία φορά. Και όντως μπήκε δυνατά η μουσική, αρχίζαν παράλληλα και παίζανε η μουσική και άρχισα να διευθύνω. Εκείνα τα 4 λεπτά ήταν τα πιο έντονα λεπτά, δηλαδή ήξερα ότι ήμουν μόνος μου, ήξερα ότι δεν έχω να ελέγξω τίποτα. Δεν μπορώ να ελέγξω τίποτα, έπρεπε να γίνει και έπρεπε να παίξω. Οπότε κάτι έγινε μέσα μου και σταμάτησε αυτό το πολυδιαστατικό πράγμα που υπάρχει στο γύρισμα και ήμουνα εγώ και έπρεπε να διευθύνω αυτά τα 40 άτομα τα οποία ήταν μπροστά μου. Και όντως τα κατάφερα, όντως τα έκανα. Και τι σκεφτόσουν? Δεν σκεφτόμουν απολύτως τίποτα, έφυγα, απογειώθηκα. Ήταν η πιο ωραία μου στιγμή στο μαέστρο. Θα σου πω μόνο μία σκηνή που είπα ότι ναι, ευχαρίστησα το σύμπαν που βρισκόμουν εκεί και κυρίως το Χριστόφορο. Του έχω δώσει πάρα πολλές ευλογίες και ευχαριστώ μέσα μου. Ήταν μία σκηνή που είχαμε πάει στο Γάιο και γινόταν μία σκηνή το φεστιβάλ. Το απόγευμα αυτό ήταν πολύ ιδιαίτερο γιατί τα χρώματα του ουρανού ήταν απίστευτα. Σαν εξής, να έγινε συνεννόηση ότι πρέπει να είναι έτσι ο ουρανός. Ήταν όλα τα καραβάκια στη θάλασσα, στο λιμάνι του Γάιου
και ακουγόταν αυτή η υπέροχη φωνή της Χαρούλας Αλεξίου και ακουγόταν σε όλο το νησί, τα χρώματα εναλλάσσονταν, η θάλασσα, ο ουρανός και οι άνθρωποι του νησιού. Ήταν σαν να γινόταν αλήθεια αυτό, ενώ ήταν, ξέρεις, γύρισμα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Ήσουν από τους πρώτους επίσης που έβαλες και μουσική, ναι, στις σειρές και στις ταινίες που όλοι ακούγαμε, όλοι αγαπούσαμε ή σε πολλές περιπτώσεις γνωρίσαμε και μέσα από τις σειρές και τις ταινίες. Ναι. Κοίταξε, εδώ έπαιζε μεγάλο ρόλο για σένα η μουσική. Άκουγες πάντα, άκουγες Walkman, άκουγες... Πάντα. Έπαιρνες δίσκους. Πάντα, όλα τα πάντα. Ώρες στα δισκοπολία. Πήγαινα και έψαχνα τις μουσικές που ήθελα προκειμένου να γράψω. Οπότε τις μουσικές που επέλεγες στις ταινίες, στις σειρές, τις είχες ήδη ακούσει, ναι, από πριν. Ναι, 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 πολλές την ώρα φορές του σεναρίου, τη συγγραφή του σεναρίου. Τις περισσότερες φορές, ναι. Τις περισσότερες φορές, ναι. Για μένα η μουσική ήταν σαν ένας ήρωας. Και ακόμα είναι. Εδώ στο μαέστρο, δηλαδή μουσική, που είναι και μαέστρο. Είναι, δηλαδή φανταζόσουν σκηνές με μουσική. Ναι, εννοείται. Μα μπορεί από μια μουσική να εμπνευστώ μια σκηνή. Μπορεί να εμπνευστώ μια ιδέα για μια ταινία. Όλη την ιστορία του Δύο Μέρες Μόνο. Εμπνεύστηκα από το τραγούδι της Δήμητρας την ώρα που τραγουδούσε η Δήμητρα πάνω στη σκηνή. Στο Vox τότε ήταν με την άλλη και στην Πρωτοψάλτη. Και είχα πάει το βράδυ και την έβλεπα τη Δήμητρα και πήγα στο καμαρίνι και της λέω να σου πω κάτι. Θέλω να γράψω μια ιστορία για αυτό το τραγούδι. Και τώρα στο Μαέστρο με την προσευχή. Χάρηση Αλεξίου. Είναι για μένα. Δεν ξέρω. Από φύση λειτουργώ έτσι. Καθαρά είναι σχεδόν βιολογικό. Δεν μπορώ να γράψω χωρίς να έχω ακούσει μια μουσική. Δεν μπορώ να φανταστώ εικόνες. Αυτοί οι 9 κόσμοι θα προβληθούν σε όλο τον κόσμο. Πώς νιώθω. Νιώθω, δεν το έχω ακόμα συνειδητοποιήσει, αλλά νιώθω προετοιμασμένος. Εξάλλου το έγραφα πάντα με γνώμονα ότι το ιδανικό για μένα θα ήταν η δουλειά που κάνουμε εδώ να μπορεί να παιχτεί σε όλο τον κόσμο, στην ελληνική γλώσσα. Το είχα πετύχει με την ταινία μέχρι ενός σημείου και τώρα θα ήθελα να το καταφέρω αυτό με την τηλεόραση. Πιστεύεις ότι θα δυσκολευτεί το μεγάλο κοινό, ναι, να παρακολουθήσει μία σειρά στα ελληνικά? Καταρχήν θεωρώ ότι είναι εκπαιδευμένοι πλέον οι άνθρωποι να διαβάζουν υπότιτλους. Επίσης πλέον στις πλατφόρμες γίνεται ντουμπλάζ, αλλάζουν τα πάντα. Είναι μία ιστορία που έχει όλα τα χαρακτηριστικά που έχουν τα σύριαλ, τα οποία, δηλαδή υπάρχει ερωτική ιστορία, υπάρχει το νησί, η Παξή. Υπάρχουν όλοι αυτοί οι ηθοποίοι που είναι εξαιρετικοί και οι ξένοι, τους αρέσουν πάρα πολύ οι ήρωες και οι ηθοποίοι. Οπότε νομίζω και ελπίζω και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Δεν ξέρω ακόμα. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know the baby the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Throw my hair up real big, beauty queen style. Είναι ερωτικό μέρος η Παξή? Είναι δηλαδή ένα μέρος που μπορεί να γεννήσει πάθη, μπορεί να γεννήσει έρωτες? Νομίζω ναι, είναι ένα ερωτικό μέρος. Είναι ένα μέρος που έχει μια πολύ ιδιαίτερη ενέργεια για μένα. Έχεις ερωτευτεί παθιασμένα, Χριστόφορε, χωρίς όριο? Νομίζω ναι. Όχι νομίζω, είμαι σίγουρος. Όλοι έχουμε ερωτευτεί όμως. Όχι, δεν έχουμε ερωτευτεί όλοι. Ναι, εγώ πιστεύω ότι δεν έχουμε αγαπήσει όλοι. Όλοι έχουμε ερωτευτεί και μας έχουν ερωτευτεί. Η αγάπη είναι κάτι πολύ πιο βαθύ, πιο ουσιαστικό. Ο έρωτας είναι μια κατάσταση. Πολύ γοητευτική, σου δίνει δύναμη. Από εκεί ξεκινάνε όλα, ο Θεός Έρος, η ιστορία, η δημιουργία, όλα ξεκινάνε από εκεί. Αλλά δεν κρατάνε. Θεωρώ ότι από τη φύση του ο έρωτας είναι κάτι που δεν κρατάει για πάντα. Αλλιώς θα είχαμε πεθάνει όλοι αυτή τη στιγμή από την ταχυκαρδία. The ancient Greeks realized that power and made love a god. God Eros. Because of him, wars have been fought, many lives have been lost, entire worlds have changed. All because no one could ever conquer his power. We all seem so different at first, but we are so much alike when we fall in love.
Επειδή, όπως είπες, ο έρωτας είναι το όχημα σε όλες τις δουλειές σου. Ναι. Πιστεύεις ότι ο έρωτας δεσπόζει στις μέρες μας? Υπάρχει, ερωτεύονται οι νέοι, ερωτεύονται με πάθος? Φυσικά, φαντάζομαι, ναι. Θα ερωτεύονται οι νέοι, θα ερωτεύονται με πάθος, και όχι μόνο οι νέοι, και οι μεγαλύτεροι. Γιατί? Καλά, κάτσε. Εντάξει, ναι. Γιατί, δηλαδή, εμείς δηλαδή τι? Επειδή μιλάω για τη νέα γενιά. Ναι. Όχι, τώρα σοβαρά, πιστεύω ότι ο έρωτας είναι κάτι φυσικό, οπότε πάντα υπήρχε, πάντα θα υπάρχει. Για μένα, φυσιολογικό στη ζωή των ανθρώπων είναι ό,τι εκδηλώνει η φύση. Γιατί εμείς είμαστε ένας κρίκος σε μια αλυσίδα. Είμαστε ζωντανοί οργανισμοί, με ανεπτυγμένο εγκέφαλο, ναι, εκείνη η διαφορά μας από τα υπόλοιπα είδη. Εμείς όμως, οι άνθρωποι, ζούμε, ορίζουμε μάλλον, το τι είναι φυσιολογικό βάσει μιας κοινωνίας. Εγώ σε αυτό δεν είμαι απόλυτα σύμφωνος. Δεν θεωρώ ότι πολλές φορές οι κοινωνίες κάνουν πράγματα τα οποία είναι φυσικά. Γιατί έχουν άλλα πράγματα από πίσω να τις κινούνε. Δεν θέλω. Δεν θέλω να πληγώσω την κλελιά και δεν θέλω. Άλλο σε ρώτησα. Οι δυο μας μιλάμε. Είμαι πολύ πιο έξυπνη από όλους τους άλλους. Τα έχω καταλάβει όλα. Δεν βλέπεις που κάνω τη χαριτωμένη. Προσέχει όμως την αγωνία μου. Θα την πατήσεις πολύ άσχημα. Κάθε δουλειά είναι και η τελευταία αγαπημένη, η καλύτερη, ας πούμε. Με έναν τρόπο, ναι. Βέβαια, επειδή ακριβώς δεν κάνω κάθε σεζόν δουλειά. Δεν είναι ότι δουλεύω όλη την ώρα. Έτσι όπως το πάω σιγά σιγά, εγώ πάω στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Κάθε τετραετία. Κάθε τετραετία. Γιατί βέβαια μέχρι να το γράψω, μέχρι να το γυρίσουμε, μετά μέχρι να μπούμε στο post. Εδώ πέρα είναι μια δουλειά που 1,5 χρόνο τώρα κάνουμε τα γυρίσματα, κάνουμε όλο αυτό που κάνουμε και ακόμα τώρα είμαστε σε post, σε μιξάζ, σε ήχους, εικόνα, επεξεργασίες, δικαιώματα, μουσικές. Γίνεται χαμός μετά. Είναι όπως μια ταινία. Και αυτή ήταν η μεγάλη δυσκολία για τον μαέστρο, ότι εγώ το έγραψα σαν να γράφω μια ταινία. Είχα ξεχάσει να γράφω τηλεόραση. Αυτό μπορεί να είναι και μεγάλο αβαντάζ, βέβαια, για τη σειρά. Είναι τεράστια ταλαιπωρία για όλους μας. Αλλά είναι μεγάλο αβαντάζ για τη σειρά, ναι, ναι. Κάθε επεισόδιο είναι μία ώρα, ένα επεισόδιο είναι 75 λεπτά. Δηλαδή άλλα 10 λεπτά και είναι μια ταινία μεγάλου μήκους. Ήταν δύσκολο, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Τι θα έχει ο δεύτερος κύκλος σε σχέση με τον πρώτο? Θα είναι τελείως διαφορετικός? Θα υπάρχουν κάποιοι χαρακτήρες? Εντάξει, Όχι. Ρώτα. Κοίταξε, έχω γράψει το πρώτο επεισόδιο. Ναι. Είμαι στη φάση που έχω αρχίσει και γράφω σιγά σιγά τι θέλω να έχει το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο επεισόδιο. Θα είναι πιο δύσκολος από τον πρώτο. Οι ήρωες θα είναι οι ίδιοι? Οι ίδιοι ήρωες, βέβαια. Είναι οι ίδιοι ήρωες. Μείον έναν. Μείον έναν, ναι. Θα είναι οι ίδιοι ήρωες και λογικά θα ξεκινήσουμε γυρίσματα αμέσως μετά τις γιορτές. Με την έναρξη του νέου έτους θα ξεκινήσουμε γυρίσματα. Εσωτερικά από την Αθήνα και μετά θα έρθουμε στους Παξούς. Ολοκληρώνεται ο κύκλος, ο πρώτος κύκλος του μαέστρου. Έρχεται ένας δεύτερος κύκλος του μαέστρου. Ναι. Και υπάρχει και ένα σενάριο ακόμα που εκκρεμεί για να γίνει μια ταινία. Για να γίνει μια ταινία, ναι. Και πιστεύω ότι θα γίνει μόλις τελειώσει το μαέστρο. Πιστεύω ότι θα ξεκινήσει η διαδικασία της ταινίας, την οποία επίσης αγαπάω πάρα πολύ. Και έχω δουλέψει 3 χρόνια για αυτό το σενάριο. Και πού θα τη γυρίσεις? Στην Αθήνα. Όλη η ιστορία εξελίσσεται εκεί. Το μαέστρο ακόμα όμως έχει μέλλον. Οπότε, εκεί είμαστε, λοιπόν. Θέλεις, είναι, με το βλέμμα στο μαέστρο ακόμα. Είμαστε με το βλέμμα στο μαέστρο και με το βλέμμα ότι ανοίγονται καινούργια πράγματα, τα οποία τα θέλω, τα λαχταρώ, τα περιμένω. Δεν με πείθεις. Γιατί? Όχι, δεν με πείθεις ότι το βλέμμα είναι μόνο στο μαέστρο. Είμαι σίγουρη ότι όταν θα χαλαρώνει στο σπίτι, όχι, θα πίνεις ένα κρασί, θα έρχονται κάποιοι φίλοι ή μπορεί, ας πούμε, μετά να ξαπλώνεις, ότι θα σκέφτεσαι την ταινία. Κοίταξε τώρα, θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Ναι. Αυτή την περίοδο το μόνο που σκέφτομαι είναι η τελική μίξη, η μουσική με τον Κώστα τον Χριστίδη που φτιάχνουμε τώρα τα τελευταία επεισόδια. Είναι όλα αυτά, δηλαδή, που πρέπει να παραδώσουμε. Δηλαδή σε μια διαδρομή της Αθήνας, ναι, που θα δεις ένα ωραίο σημείο. Δεν θα σκεφτείς αυτό για την ταινία. Εννοείται. Εννοείται. Αλλά δεν θα σκεφτώ αυτή την περίοδο για την ταινία. Θα σκεφτώ για τα επεισόδια που γράφω για το μαέστρο. Γιατί γράφω τα επόμενα επεισόδια. Άρα αμέσως οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μου, όλα περιστρέφονται γύρω από αυτό που γράφω το βράδυ σπίτι μου. Αναμένουμε, λοιπόν. Ναι. Και σε 3 μέρες. Ήρθαμε, θα γράψω πολλές σκηνές ακόμα εδώ. Σε 3 μέρες, σε 3 μέρες. We'll be right back.
Νομίζω πως τώρα ήρθε η ώρα να πιάσουμε το νήμα από την αρχή. Να ψάξουμε εκείνο το μικρό παιδί των 3 χρόνων που μαγεύεται από το παιδικό θέατρο και έπειτα το λίγο μεγαλύτερο, των 12, που γράφει σκηνές στα τετράδιά του για να διορθώσει τα σενάρια των άλλων και μετά τον 15χρονο που το σκάει από το σχολείο για να τρυπώσει σε ένα στούντιο. Αυτή όμως είναι μια άλλη. Μια ξεχωριστή ιστορία. 3-2-1 και... Πάμε. Πάμε. Δεν ήσουν και πολύ συνηθισμένος 15χρονος. Όχι, δεν ήμουν ένα... Ήξερες τι ήθελες. Πολύ συνηθισμένο 15χρονο. Καθόλου. Όχι, δεν βασανίστηκα στο τι είναι αυτό που θέλω να κάνω στη ζωή μου και τι όχι. Το ήξερες από τα 3. Ναι, θυμάμαι... Πήγε η μητέρα μου στο παιδικό θέατρο της Ξένιας Καλογεροπούλου. Ήμουνα 3,5 και είδαμε τον Μιχάλη το Σφυρίχτρα. Και θυμάμαι τον εαυτό μου, αλλά πραγματικά στο λέω ότι το θυμάμαι, να είμαι καθισμένος στην αγκαλιά της και να κοιτάω όλο αυτό το πράγμα μπροστά μου, το οποίο δεν ήξερα πώς να το περιγράψω, τους ηθοποιούς, τη σκηνή απάνω. Και ήξερα ότι μου άρεσε πάρα πολύ αυτό, ήξερα ότι με έκανε και νιώθα πολύ ευτυχής. Όπως αντίστοιχα όταν με πήγε ο παππούς μου και είδα τον Ιτή, τον εξωγήινο. Και ήταν ένας μαγικός κόσμος για μένα. Και φτάνεις λοιπόν στα 15. Ναι. Και μπαίνεις σε ένα λεωφορείο και ναι. Πας στο στούντιο Άτα. Θέλω να μου πεις αυτή την ιστορία γιατί είναι στα πολύ ωραία. Στα 16. Όπου ή τι. Πλάκα κάνεις. Ήθελα να πάω να δω γύρισμα. Δεν είχα δει ποτέ στη ζωή μου γύρισμα, επαγγελματικό γύρισμα. Παίζαν οι τρεις χάριτες, ήταν η πρώτη χρονιά του Μέγκα. Και στους τίτλους έλεγα Studio Άτα. Studio Άτα, Studio Άτα. Ανοίγω το χρυσό οδηγό λοιπόν μία μέρα και βλέπω Studio Άτα και παίρνω τηλέφωνο. Και λέω καλησπέρα σας. Ήθελα να ρωτήσω κάτι παρακαλώ. Γίνονται γυρίσματα. Με τη φωνή μπάσα, ναι, προσπαθούσα να την κάνω μπάσα γιατί η φωνή μου τότε ήταν. Γεια σας, τι κάνετε. Παιδάκι. Και λέω γίνεται γύρισμα για τις τρεις χάριτες. Και μου λένε μάλιστα. Μάλιστα, είμαι δημοσιογράφος, μπορώ να περάσω. Μου λένε φυσικά. Τέλεια. Κλείνω το τηλέφωνο, βλέπω τη διεύθυνση. Κοπάνα από το σχολείο. Είχες ψάξει λεωφορείο, λεωφορεία, δρομολόγια, τα πάντα. Και φτάνω έξω από αυτά τα μεγάλα στούντιο. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που πήγαινα σε στούντιο, τα οποία ήταν όντως πολύ μεγάλα τα πλατό. Και κάθομαι και το κοιτάω όλο αυτό και λέω τώρα πώς θα βρω τρόπο να μπω μέσα και να περάσω. Πήγαινε κόσμος πάνω κάτω, μπαίνω στη ρεσεψιόν. Μικρός εγώ, δεν με σταματάνε. Εντάξει, λέω, μπήκαμε μέσα. Τώρα το επόμενό μας είναι να καταφέρουμε πώς να πάμε στο πλατό. Λοιπόν, και βλέπω ότι έχει 3 διαδρόμους που πηγαίνουν σε 3 σημεία. Λέω, μάλλον από εκεί πάνε στο πλατό. Πηγαίνω από εκεί που πηγαίνουν οι περισσότεροι και φτάνω στο μπαρ. Και λέω, γαμώ το τώρα, τι θα κάνουμε. Και πάω στο μπαρ και λέω ένα ποτήρι νερό, παρακαλώ. Μου λένε, μάλιστα. Μου δίνουν νερό και ξαφνικά πλάι μου έρχεται και είναι ο Αντώνης Καφετζόπουλος. Που παίρνει ένα καφέ. Και τον κοιτάω και λέω, θα τον ρωτήσω. Και λέω, να ρωτήσω κάτι. με υφάκι. Το πλατό για τις τρεις χάριτες, πού είναι. Και μου κάνει κουριέρ. Ναι. Του λέω. Με βλέπει και με την τσάντα της σχολείου, λέει κούριερ θα είναι αυτός. Και μου λέει ακολούθαμε. Και όντως, χωρίς να το ξέρει, πηγαίνω από πίσω του, πηγαίνω, μου λέει από εδώ είσαι. Αυτός πήγαινε σε άλλο πλατό και μπαίνω πρώτη φορά στη ζωή μου και βλέπω το μεγάλο πλατό στο Άτα. Και θυμάμαι ότι επειδή το σχολείο φόραγα μαύρο τζιν, μαύρα μποτάκια, μαύρο μακό. Και κόλλησα σε ένα τοίχο που ήταν μαύρη τύχη για να μην με δούνε. Και κάθομαι εκεί ώρες. Και παρακολουθούσα το γύρισμα από μακριά. Ήταν επίσης η πρώτη φορά στη ζωή μου που είπα ότι εγώ εδώ θέλω να ζήσω, εδώ θέλω να πεθάνω, δεν με νοιάζει τίποτα άλλο. Και ξεκινάς με μικρούς ρόλους. Και ξεκινάω με μικρού, ο ρόλος του παιδιού. Καλημέρα σας. Καλώς τον. Καλώς τον. Σε ευχαριστούμε. Άντε πήγαινε να πιες και εσύ ένα ποτήρι γάλα, έχεις στο ψυγείο. Εντάξει με εγώ, μην ανησύχετε για μένα. Έχω ξυπνήσει εδώ και ώρες. Λοιπόν, αυτό είμαι σίγουρη ότι με αγαπάει. Τώρα, οι συμμαθητές σου τι λέγανε για όλο αυτό. Δηλαδή, τα άλλα παιδιά στο σχολείο που ήξεραν ότι εσύ φεύγεις από το σχολείο και πας στο γύρισμα. Ναι. Διότι σε βλέπουν στην τηλεόραση. Ναι. Με δεδομένο ότι ήταν, όπως είπες, οι αρχές της ιδιωτικής τηλεόρασης. Ήταν οι αρχές της ιδιωτικής τηλεόρασης. Όλος ο κόσμος έβλεπε τηλεόραση τότε. Ήταν μια εποχή που μπορώ να σου πω ότι όταν πεζόντουσαν οι 10 μικροί μίτσι, δεν κυκλοφορούσε έξω ο κόσμος. Όντως, ξαφνικά την επόμενη μέρα. Όλοι οι άνθρωποι μιλούσαν με τη γλώσσα των Μίτσων. Δηλαδή ήταν μια συγκλονιστική. Και πώς ένιωθες, γνωρίζοντας ότι είσαι μέρος αυτού. Ήταν η πρώτη φορά που μάθανε το όνομά μου. Δεν ήμουν απλά ο μικρός. Ήταν η πρώτη φορά που οι 10 μικροί Μίτσοι με κάναν γνωστό στο ευρύ κοινό. Δεν καβάλισες καλάμι όμως. Όχι.
Δεν καβάλισα καλά με. Και ήταν δύσκολη ηλικία. Ήταν δύσκολη ηλικία. Νομίζω ότι τα φιλτράριζα όλα με τα μάτια εκείνης της ηλικίας. Δηλαδή ήμουν πολύ χαρούμενος που με τους κολλητούς μου φίλους, όταν πηγαίναμε σε ένα μπαρ, δεν θα τρώγαμε πόρτα. Που για την ηλικία αυτή των 16, 17, 18, σε αυτές τις ηλικίες... Απολάμβανες τα ωφέλη. Απολάμβανα τα ωφέλη, τα κορίτσια εκείνης της εποχής. Δηλαδή, ήταν τα ωραία. Παρόλα αυτά, είχα συνέχεια μέσα μου κάτι να μετρώει. Δεν εφησυχαζόμουν. Δηλαδή, είχα πάντα την ανασφάλεια, είχα πάντα την αγωνία να το κάνω καλά. Είχα πάντα την αγωνία να αποδείξω κάτι. Είχα πάντα την αγωνία τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Και πάντα το οποίο με κρατούσε ήταν το γράψιμο. Γιατί έγραφα από 12 χρονών. Τι έγραφες από 12 σενάρια. Χρονών. Χωρίς να ξέρω. Για σειρές. Για σειρές που εγώ ήθελα να δω. Δεν μου άρεσαν πολύ οι σειρές που έβλεπα στην τηλεόραση. Αν δεν μου άρεσε κάτι σε ένα επεισόδιο, ξανάγραφα αυτό το επεισόδιο με διαφορετικό σενάριο. το προσάρμοζα όπως στα δικά μου μάτια, στο δικό μου κόσμο. Ποιο ήταν το πρώτο σου σενάριο? Το πρώτο σενάριο λεγόταν Κάπα και Κάπα, δεν ξέρω. Ήταν μια οικογενειακή ιστορία. Τίποτα, πράγματα παιδικά. Ήμουνα στο δημοτικό. Έχω μπλε τετράδια, έχω ένα πάκο, είχα γράψει τα 10 πρώτα επεισόδια. Έγραφα κανονικά σκηνές. Και άμα δεις τα γράμματα, είναι τα στρογγυλά γράμματα που έχουμε τα παιδιά στο δημοτικό. Είχα έρωτα με αυτό που έκανα. Πώς είναι ένας καψούρης, πώς είναι ένας ερωτευμένος που μπαίνει σε αυτή την κατάσταση μέχρι να ηρεμήσει, που δεν βλέπει μπροστά του. Δηλαδή το μόνο που σκέφτεται είναι τον έρωτά του. Εγώ έτσι το ζούσα. Έκανα πάνω κάτω κάτι σαν αυτό που κάνω και σήμερα. Είτε είναι σειρά είτε είναι ταινία. Φτιάχνω δικούς μου κόσμους, λέω κάποια πράγματα, τα οποία μέσα από αυτά αναρωτιέμαι και εγώ για αυτά που με απασχολούν ή αυτά που απασχολούν όλους μας. Να σας δώσω τα ερωτικά σκυρτήματα της Σούζη. Της ποιας? Της Σούζη. Να το. Εδώ διαβάζω την ατάκα. Έχει πολύ ισχυρά μια παιδική πλευρά μέσα του. Ας ερχόσουν για λίγο, μοναχά για ένα βράδυ. Το «Αν» για μένα ήταν η πιο όμορφη κινηματογραφική μου εμπειρία. Ο Χριστόφορος είναι ένα συνεργάτης που σε κάνει πάντα να νιώθεις καλά. Μου θύμισε την καλή πλευρά του Γιώργου του Τζαβέλα. Όταν τελείωσε το «Ένας άλλος κόσμος», ήμουν σε ένα μαγαζί που θέλει να κλείσει τα ρολά. Κλειδώνεις, είσαι μοναχικός. Ας ερχόσουν για λίγο κι ας χανώσουν μετά. Γεια σας. Θα σας μιλήσω ανοιχτά γιατί εγώ δεν έχω προκαταλήψεις. Ταινίες ερωτισμού έχετε? Δηλαδή? Δηλαδή ταινίες ερωτικές, ας πούμε. Δηλαδή όχι 100% ερωτικές, να έχει μέσα τίποτα συμπλέγματα, τίποτα παράξενα ανώμαλα. Δηλαδή όχι πολύ ανώμαλα, για οικογένειες. Δηλαδή? Δηλαδή τσόντα, βρε παιδί μου, δηλαδή και δηλαδή τσόντα θέλουμε, έχετε? Να σας δώσω τα ερωτικά σκυρτήματα της Σούζη. Της ποιας? Της Σούζη. Παιδάκι. Παιδάκι. Και εδώ πέρα μπορώ να σου πω ότι συνηθισμένος από το σχολείο και από τα σκονάκια, από την αγωνία μου, αν θα πω αυτές τις 5 ατάκες που είχα, τις είχα γράψει. Τους τίτλους από τις πορνοτενίες που έπρεπε να πω. Και αν δεις, πολλές φορές λέω έχουμε για κοιτά, σκύβω και διαβάζω. Να το! Εδώ διαβάζω την ατάκα. Όπως και στους Μίτσους, από τον Πανικό μου ζήτησα ένα περιοδικό ώστε να έχω γράψει κάποιες ατάκες μέσα σε περίπτωση που χάσω τα λόγια μου. Και μια τσίχλα για να τη μασάω, για να μην φαίνεται το πολύ μου άγχος. Εξού και βλέπεις, ήμουν τόσο υπερκινητικός. Όλο αυτό ήταν και από την αγωνία μου, από την αγωνία μου να πω τα λόγια τα οποία μόλις μαθαίναμε. Ήτανε, να, και η τσίχλα και όλα. Ήταν η χρονιά που τελείωνα το σχολείο. Οπότε το σκονάκι μου ήταν κάτι πάρα πολύ εύκολο, το οποίο το εφάρμοζα και στη δουλειά. Να είμαστε λοιπόν. Ο Χριστόφορος έχει συστηθεί στο κοινό. Είναι το ωραίο αγόρι εκείνων των μικρών ρόλων στις κομικές σειρές που μπορεί να είναι σίγουρος πως μια μέρα θα γίνουν μεγαλύτεροι. Είναι και το ανέφελο, το κενό πλουσιόπεδο στους 10 μικρούς Μίτσους. Εκείνος όμως θέλει να μας συστήσει το δικό του σύμπαν. Είναι το σύμπαν των 25 του χρόνων. Μπορεί κάποιοι τότε να το βρήκαν κάπως γυαλιστερό μέσα στην ερωτική του αταξία. Αλλά είναι ένα σύμπαν εξαιρετικά ελκυστικό. Ένας κόσμος που καθυλώνει. Ο Χριστόφορος δεν είναι μόνο ο τύπος που αγαπά χωρίς φόβο τις ιστορίες του.
είναι και ο τύπος που κάνει τους άλλους να τις αγαπούν. Πώς ήταν λοιπόν το πρώτο σενάριο? Πρώτο σενάριο, τα πώς αποφασίζεις να γράψεις το πρώτο χρόνια, σενάριο και να το υλοποιήσεις? Ναι. Δηλαδή να κάνεις μια σειρά δική σου πια για την ελληνική τηλεόραση. Αυτό έγινε όταν ήμουν, θεωρούσα πια μεγάλος, στα 24. Έλεγα ότι τι θα κάνω, Θεέ μου. Ένα βήμα πριν τη σύνταξη. Ναι, ήμουν, έτσι θεωρούσα. Έτσι λοιπόν, όταν δούλευα, έβλεπα ότι εγώ, έστω ασυνείδητα, έβλεπα ότι εγώ θέλω να κάνω κάτι δικό μου. Θέλω να φτιάξω μία σειρά στην τηλεόραση που να είναι σαν αυτή τη σειρά που εγώ θα ήθελα να δω σαν θεατής πρώτα. Και έτσι ξεκίνησε το γράψιμο. Όταν ήμουνα 22-23, ενώ δούλευα, τα βράδια γυρνούσα και έγραφα τα πρώτα 10-11 επεισόδια και μετά ξεκίνησε μία χρονιά, πόρτα-πόρτα, και πήγαινα και έλεγα, έχω γράψει ένα σενάριο. Σας παρακαλώ, διαβάστε το. Μπορεί να ήμουν γνωστός σαν ηθοποιός. Μπορεί όλα αυτά να ήταν καλά, αλλά δεν θα εμπιστευόντουσαν ένα σενάριο, μια ολόκληρη σειρά, να ηγείται ένας πιτσιρικάς 24 χρονών. Και εκεί μου είπανε, θα κάνουμε τα πρώτα 11 επεισόδια. Αν πάνε καλά, θα δούμε. Αν δεν πάνε καλά. Και παίχτηκε το Ζωή μας μια βόλτα και πήγε πάρα πολύ καλά. Και την μια εβδομάδα μετά που παίχτηκε, μου λένε, ωραία, τώρα τα 11 θέλουμε να γίνουν 24. Και του είπα, μάλιστα. Είχα τέτοια λαχτάρα γι' αυτό, τέτοιο έρωτα, αυτή είναι η λέξη, όπου με έναν τρόπο έπειθα ότι θα μπορέσω να το κάνω. Λέγε αυτός, το κάνε. Δεν θέλω να μιλήσουμε γι' αυτό. Καθήκη. Δεν αντέχω άλλες φωνές σήμερα, σε παρακαλώ πολύ. Και στο καπάκι την επόμενη χρονιά έκανα το να με προσέχεις με τον Κωνσταντίνο. Και εκεί έγινε και το πολύ μεγάλο μπαμ πια. Εκεί πια έγινε, ναι, ένα πιο μεγάλο μπαμ και την μεθεπόμενη χρονιά ήρθε το κλείσε τα μάτια. Τι θέλεις από μένα? Τίποτα το ιδιαίτερο. Απλά μου αρέσεις. Πάντως υπάρχει ειλικρίνη, αυτό πρέπει να το παραδεχτείς, ε. Πρέπει να φύγω. Σε περιμένουν. Δεν σε αφορά. Αν σε κάνει να νιώσεις καλύτερα, θα σου πω ότι δεν το έχω ξανακάνει ποτέ στη ζωή μου αυτό. Ωραία, ησύχασα τώρα. Τα μπαμ που λες, εγώ δεν τα καταλάβαινα την ώρα που γινόντουσαν. Τα καταλάβαινα πολύ μετά. Και ο λόγος είναι ότι εγώ δούλευα τόσο πολύ, δεν είχα χρόνο. Όχι μπαμ να ακούσω. Δεν είχα χρόνο. Όχι καλάμι να καβαλήσω. Έπρεπε να γράψω. Αργότερα έπρεπε να σκηνοθετήσω. Έπρεπε να παίξω. Και όλα αυτά να τα κάνω ένας άνθρωπος. Το ήθελες. Δεν ήτανε. Δεν το ήθελα. Δεν το επέβαλε. Δεν ήταν κάποιος. Δεν είχα άλλη επιλογή. Φυσικά και το ήθελα. Αλλά δεν είχα άλλη επιλογή. Ήταν οργανικό. Το βράδυ γυρνούσα σπίτι και έγραφα. Αν ήμουν έξω με τους κολλητούς μου και πήραμε ποτό, πέρναγα ωραία, αλλά ήξερα ότι εγώ πρέπει να γυρίσω και να γράψω. Και είναι κάτι που το ήθελα. Και πολύ σημαντικοί ηθοποιοί αγκάλιασαν αυτές τις δουλειές. Ναι, ναι, βέβαια. Θεωρείς ότι ήσουν περισσότερο σκηνοθέτης από ότι ηθοποιός? Ναι. Ήτανε διακριτά δηλαδή τα όρια? Όχι, δεν ήτανε διακριτά τα όρια. Καθόλου δεν ήτανε διακριτά τα όρια, γιατί και εγώ τότε ανακάλυπτα σιγά σιγά ότι πάρα πολλές στιγμές είμαι πιο πολύ σκηνοθέτης από ότι ηθοποιός. Και μάλιστα κάποιες στιγμές ήταν και δύσκολο για τον ηθοποιό απέναντί μου να παίζουμε, για το λόγο ότι τον σκηνοθετούσα, ενώ ο ηθοποιός ήθελε να παίξω. Οπότε εκεί άρχισα να ανακαλύπτω ότι η σκηνοθεσία με κάνει πιο ευτυχή. Μια ερωτική ιστορία. Αυτό που θέλουμε όλοι να ζήσουμε. Αυτό που κυνηγάμε ακόμα και αν δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε. Ο χρόνος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην όλη ιστορία, ακριβώς γιατί ακυρώνεται. Δεν ήταν αυτός που μπόρεσε να νικήσει τον έρωτά τους. Νικήθηκε όμως από κάτι άλλο. Έφερες μια αισθητική πολύ διαφορετική από αυτό που ήδη γνωρίζαμε για την τηλεόραση. Οι μουσικές έδωσαν μια άλλη πνοή στις σειρές. Προσέλκυσαν τους νέους και η θεματολογία. Ναι, ήταν. Και δημιούργησες μια δική σου σχολή. Ναι. Δεν το έκανα με άποψη. Αυτό είμαι εγώ. Σκηνογραφικά δηλαδή όλοι οι χώροι, όλα τα σπίτια, όλες αυτές οι ατμόσφαιρες, οι πιο έτσι παπακαλιατικές που λέμε πολλές φορές και μέχρι και εγώ το λέω, επί της ουσίας είναι τα τραπέζια που μεγάλωσα. Είναι αν πας στο σπίτι της μητέρας μου, ας πούμε, στο εξοχικό, στους Παξούς, στη βεράντα, είναι όλο μικρά φωτιστικά, χαμηλό φως, μία ατμόσφαιρα. Αυτά είναι ένα κομμάτι της ζωής μου. Οι κουζίνες που όλοι γύρω-γύρω από μία κουζίνα,
Μεγάλωσα σε μια κουζίνα όπου πάντα υπήρχε κόσμος γύρω-γύρω. Φίλοι ερχόντουσαν, μπαίναν, βγαίναν, ανοίγαν πόρτες. Και όλα αυτά με έναν πιο ζεστό φωτισμό, με μια ατμόσφαιρα. Τι θα κάνουμε, τι επιλογές έχουμε. Κοίταξε να δεις, 4 είναι μια συγκεκριμένη συνθήκη στη ζωή μου, γιατί πραγματικά ο λόγος που είχα κάνει τους 4 ήταν το Μέγκα ήθελε τότε να κάνουμε ξανά μια σειρά. Δεν είχα κάνει την προηγούμενη χρονιά και τους είχα πει ότι εγώ μόνος λόγος για να ξαναμπω στη διαδικασία αυτή είναι θέλω να πηγαίνω το πρωί στο γύρισμα και να περνάω καλά. Με 3-4 φίλους μου να καθόμαστε και να περνάμε καλά και θέλω να κάνω μια κουζίνα, να φτιάξω μια κουζίνα. Όντως λοιπόν, κάναμε τους 4 που στην αρχή ήθελανε να κάνουμε κάτι αντρικό Sex and the City. Απλά στην Ελλάδα αυτό εγώ πίστευα ότι δεν μπορούσε να κρατήσει. Οπότε τι ενώνει 4 άντρες, μια γυναίκα και αυτή είναι η μάνα τους. Και έτσι ξεκίνησαν οι 4. Το θέμα λοιπόν είναι ότι όταν με τα παιδιά αρχίσαμε και πηγαίναμε κάθε πρωί και κάναμε γύρισμα στην κουζίνα, καταλάβαμε ότι είμαστε και οι 4 εγκλήματα. Και γελάγαμε πάρα πολύ. Με το Μουζουράκι, με τον Οδυσσέα και τον Κουρί. Ήταν φορές και με την ένατη μεντή στην κουζίνα. Περνάγαμε πάρα πολύ ωραία. Κάναμε ωραία δουλειά, αλλά περνάγαμε και καλά μεταξύ μας. Ήταν 2 χρόνια σχεδόν γυρισμάτων, με πολύ πλάκα και πολύ ωραία. Έλα, θυμίσου μια ιστορία να μας πεις από το γύρισμα. Κάτι αστείο, ένα περιστατικό. Τι κάτι αστείο, έχουμε ζήσει μέρες να μην μπορούμε να κάνουμε γύρισμα με τον Χριστόφορο. Μέρες. Είχαμε, γιατί? Ξέρω εγώ, από τα πρώτα μας γυρίσματα ήταν ένα οικογενειακό τραπέζι που συμμετείχαμε σχεδόν όλοι. Μεγάλη ταλαιπωρία. Δοκιμάστηκαν πολύ τα νεύρα του συνεργείου, των καημένων ανθρώπων αυτών που έρχονται να κάνουν τη δουλειά τους και έχουν κάτι κακομαθημένα να γελάνε, ας πούμε, για να κάνουν γύρισμα. Ντροπή. Σε ποια σκηνή, θυμάσαι σκηνή. Σκηνή, την πιο δραματική σκηνή της εκκίνησης των 4, που είναι η ανακοίνωση, ας πούμε, αυτή του πατέρα με διάφορα πράγματα και μετά η αυτοκτονία του, η οποία συνοδευόταν από μια ακατάσχετη, έναν εξευτελισμό γέλιου δικού μας. Δηλαδή, ντροπή. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε γύρισμα. Εντάξει, τα καταφέραμε σιγά και σιγά. Και αυτό συνέβαινε ανατακτά χρονικά διαστήματα, όταν συναντιόμασταν τα 4 αδέλφια κυρίως, και με την Ένα, που κι αυτή είναι εγκληματίας. Όντως, με τον Οδυσσέα σε μια σκηνή όπου υπήρχε ένας συμβολιογράφος και ήταν μια πάρα πολύ δραματική σκηνή που μιλάγαμε για τον πατέρα μας που μόλις είχε πεθάνει και εμείς δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε να γελάμε. Και ο Οδυσσέας, έχω να σου πω, είναι ο μεγαλύτερος δολοφόνος. Γιατί φαίνεται πολύ ήσυχος και πολύ αθώος, αλλά σαν γύρισμα, εγώ κατευθείαν με το που τον κοίταγα και με κοίταγε και μπορεί να σε κάνει να σε λιώσει, να πεθάνεις κάτω. Είναι απίστευτος κωμικός, απίστευτος ηθοποιός και έπαιζε ένα δραματικό ρόλο. Αλλά παρόλα αυτά έκανε όλα τα κωμικά τα δικά του και γελάγαμε πάρα πολύ. Ο Χριστόφορος δεν είναι μια απλή περίπτωση της ελληνικής τηλεόρασης. Είναι ένας επαγγελματίας που, χωρίς να θέλω να αδικήσω κανέναν, δεν είναι εύκολο να βρεις δεύτερον σαν αυτό. Είναι συγκεντρωτικός. Ναι, αλλά νομίζω ότι οι συνεργάτες του αναπνέουν δίπλα του. Δηλαδή, ενώ είναι πάνω απ' όλα. Και γι' αυτό κιόλας οι δουλειές του έχουν χαρακτήρα Χριστόφορου. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι από πίσω είναι αυτός ο άνθρωπος που τη φτιάχνει. Όλα είναι εκεί με πολύ μεγάλο κόπο. Τίποτα δεν γίνεται εύκολα. Τίποτα. Τίποτα. Είναι ο Χριστόφορος μανιακός. Λειτουργεί μέσα στο χάος ή στην τάξη. Λειτουργεί μέσα σε μια χαόδη τάξη που έχει δική του. Και πώς αποφασίζεις να κλείσει αυτός ο κύκλος της ιδιωτικής τηλεόρασης. Πλέον όταν τελειώναν οι 4, είχα πιεστεί πάρα πολύ. Ήταν η πρώτη φορά που έβλεπα ότι δεν μπορούσα να είμαι συνεπής απέναντι στις υποχρεώσεις της τηλεόρασης ότι κάθε εβδομάδα πρέπει να βγάζεις επεισόδιο. Δεν μπορούσα να τα κάνω όλα. Δεν γινότανε. Και έτσι το κεφάλαιο αυτό, πολύ στενάχωρα, τελείωσε. Ήξερα ότι ήθελα να πάω προς τον κινηματογράφο. Και να που ο Χριστόφορος παίρνει ένα κοινό, ή μάλλον ένα μεγάλο κοινό, και το φέρνει στις σκοτεινές αίθουσες. Το σύμπαν του μεγαλώνει, βαθαίνει, και εκείνος έχει γίνει ήδη ένας μαέστρος. Γράφει, παίζει, σκηνοθετεί, επιμελείται τις μουσικές, περνά ατελείωτες ώρες στο μοντάζ, ταξιδεύει στην Ελλάδα και τον κόσμο με τις ταινίες του. Είναι εύκολο να δει κανείς το μόχθο, το νιάξιμο και τον γάματο πίσω από αυτό. Είναι νομίζω πιο δύσκολο να διακρίνει το παιχνίδι.
εκείνο το πολύ σπάνιο είδος που κάνει αυτόν που το κρατά στα χέρια του όχι μόνο να χαίρεται, αλλά και να συνεχίζει να ονειρεύεται και να σκαρώνει ιστορίες. Πάμε, παιδιά! Έχεις αγάπη για την πλάκα και θέλω να μου πεις πώς προέκυψε. Κοίταξε, η πλάκα είναι ένα μαγικό μέρος, το οποίο πέρα από την ιστορία του, πέρα από την ενέργειά του, είναι τρομερά κινηματογραφικό. Mm. Αλλά πέρα από το κομμάτι του σινεμά και της τηλεόρασης, από μικρός ερχόμουν στην πλάκα και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι μου λέει η μητέρα μου, όταν ήμουν 3,5-4, ερχόμασταν κάθε Κυριακή στην πλάκα. Και εγώ ενθουσιαζόμουν γιατί έλεγα κάθε φορά πότε θα πάμε στο νησάκι. Είχα την αίσθηση ότι η πλάκα είναι ένα νησί, επειδή ζούσαμε λίγο πιο μακριά. Είναι λίγο σαν να έχω ζήσει στην πλάκα. Και πάντα στις δουλειές μου, οι αναφορές μου είναι οι γωνίες που υπάρχουν, τα χρώματα που υπάρχουν, οι άνθρωποι που υπάρχουν. Σου άρεσαν και τα χρώματα και όλα. Και πριν από 10 χρόνια. Πριν από 10 χρόνια, αποφάσισες να έρθεις εδώ να γυρίσεις το Αν. Το Αν. Ναι, το είχα γράψει στην πλάκα, για την πλάκα. Και είναι από τις πιο όμορφες εμπειρίες που έχω να θυμάμαι στη ζωή μου, γιατί δέθηκα ακόμα περισσότερο με αυτό το μέρος και με τους ανθρώπους που όλοι βοήθησαν προκειμένου να γίνει. Καταρχάς, πες μου πώς ήταν η καθημερινότητα. Δηλαδή, είχατε μένατε εδώ. Ήταν μαγική, αλήθεια στο λέω. Ήταν μαγική. Είχαμε φτιάξει το σπίτι που μέναμε με τη Μαρίνα. Το είχα βρει με νοικιαστήριο. Είχα μιλήσει με τον ιδιοκτήτη. Του είχα πει: μπορούμε να νοικιάσουμε το χώρο. Ήταν μαγαζί. Μπορούμε να νοικιάσουμε το χώρο για 6 μήνες. Μίλησα με το Δήμο. Με αρχαιολογίες, με τα πάντα και φτιάχτηκαν όλα. Φτιάχτηκε όλο αυτό το σπίτι, κατασκευάστηκε ουσιαστικά και μπορούσες να ζήσεις μέσα σε αυτό. Και θυμάμαι ότι ήταν το πρώτο Πάσχα που είχα κάνει στην πλάκα, γιατί ήρθα και έμεινα στο σπίτι που ήταν το σπίτι του γυρίσματος. Ήταν φανταστικό. Το γιασεμί που είναι της Μαρίζας, πηγαίναμε ούτως ή άλλως για καφέ. Οι περισσότερες γυναίκες στην ηλικία σου αρχίζουν να ψάχνονται. Ένα γάμο, ένα παιδί, μια ασφάλεια. Την ηλικία μου. Πώς ήταν τα γυρίσματα του Αν? Είχατε εγκατασταθεί εδώ στην πλάκα. Ναι, εδώ σε αυτό το σπίτι, κάτω στη γωνία. Ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία, γιατί ο Χριστόφορος είναι ένας συνεργάτης που σε κάνει πάντα να νιώθεις καλά. Και δεν φοβάσαι τίποτα, δεν ανησυχείς, δεν ξέρεις, νιώθεις προστατευμένος. Είναι πολύ προστατευμένο το περιβάλλον στα γυρίσματά του. Εσείς οι γυναίκες έχετε και ένα βιολογικό ρολόι που μετά τα 30 αρχίζει να χτυπάει. Είναι και οι ορμόνες που σας πιέζουν και ο χρόνος που σας αγχώνει και η κοινωνία και υποχωρείτε πιο εύκολα. Και γενικά είστε λίγο πιο χαλασμένες. Όχι χαλασμένες, πολύπλοκες. Δηλαδή η φύση φταίει, όχι εγώ. Εγώ είμαι φίλος του φίλου σας. Αχ, μωρέ. Τι. Είσαι λίγο μαλάκας. Κρίμα. Έδωσε στην ταινία αυτή η ατμόσφαιρα. Βέβαια έδωσε στην ταινία. Νομίζω ότι ένα κομμάτι της ταινίας πρωταγωνιστούσε η πλάκα. Δηλαδή και όλο αυτό που φέρει η πλάκα, όλη η ατμόσφαιρα και κοιτώντας και στο εξωτερικό πολλές φορές όπου παίχτηκε, σε ό,τι φεστιβάλ παίχτηκε το Αν, πάντα με την πλάκα τους έβλεπες, δεν είναι τυχαίο. Είναι εσύ η πλάκα. Είδες κάτι στην πλάκα που δεν υπήρχε για τη δική μας τη γενιά. Δηλαδή όταν ξεκινήσαμε να βλέπουμε την πλάκα να πρωταγωνιστεί στην ταινία, ας πούμε. Συστήθηκε ξανά σε μια νέα γενιά θεατών. Συστήθηκε ξανά, γιατί ήταν λίγο το φολκλόρ, ας πούμε, της Αθήνας. Ναι, ισχύει. Ο Ζορμπάς, οι ταβέρνες. Ναι. Κοίταξε, νομίζω ότι αυτό το έκανε η ιστορία. Νομίζω ότι αυτό το έκανε η ιστορία και οι επιλογές των σημείων, και έτσι όπως την δείχναμε την πλάκα, δηλαδή το γιασεμί, το καφέ Μελίνα, οι χώροι όλοι, όλοι οι άνθρωποι που μας δώσανε τα μαγαζιά τους και που πρωταγωνίστησαν ουσιαστικά και όλες οι ατμόσφαιρες που φτιάξαμε, με αυτόν τον τρόπο έκανες τους νέους 14, 13, 15, 17 να θέλουν να πάνε στο κέντρο της πόλης είναι η πλάκα. Η πλάκα είναι η περιοχή που είναι η πρωτεύουσά μας και που ήταν πολύ πριν από εμάς εδώ και που την έχουν ζήσει οι προηγούμενες γενιές. Η δική μας δεν την είχε ζήσει τόσο πολύ. Οι πιο προηγούμενες τη ζούσαν την πλάκα. Χριστόφορο, υπήρξε κάποια σκηνή εδώ στην πλάκα που να σε δυσκόλεψε πολύ? Να με δυσκόλεψε πολύ, όχι. Να είχα αγωνία για το πώς θα γίνει,
Ναι. Και συγκεκριμένα σε αυτό εδώ πέρα το σημείο είναι, αυτός ο δρόμος είναι, που ήταν ο δρόμος που τον είχαμε γεμίσει με χιόνι, είχαμε φέρει χιόνι από το εξωτερικό και είχαν γεμίσει τα πάντα χιόνι. Ήταν ένα μονοπλάνο που αλλάζαν οι εποχές και με τη Μαρίνα ξεκινούσαμε από το Γιασεμί, κατεβαίναμε. Στη γωνία μας περίμενε ένα μηχάνημα με χιόνια, μια τουρμπίνα με αέρα, μιλούσαμε παράλληλα και αλλάζαν υποτίθεται οι εποχές και έπρεπε, υποτίθεται ότι ήταν ένα πέρασμα χρόνου, στο τέλος έπρεπε να φτάσει και η Μαρίνα να κάνει έτσι και να είναι έγκυος. Και αυτός εδώ πέρα ο δρόμος, όλο αυτό ήταν όλο γεμάτο χιόνι. Το οποίο όλο αυτό υπόψη ήταν μήνας τέλη Ιουνίου, Ιούλιος, καλοκαίρι δηλαδή. Και ξαφνικά φύσηξε λίγο και στην πλάκα χιόνιζε αυτό το ψεύτικο χιόνι. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία. Φοράγαμε το παλτό, εγώ φοράγα ένα κόκκινο καρό και ένα σκουφί και έκανε ζέστη πάρα πολύ. Αλλά ήμασταν όλοι τόσο ενθουσιασμένοι και το αγαπούσαμε τόσο πολύ αυτό. Χάι. Το αγαπούσαμε τόσο πολύ αυτό που κάναμε. Και δεν γινόταν αυτό τότε. Δεν σε σταματούσα κάθε δύο λεπτά. Δεν είχε αυτόν τον κόσμο. Υπάρχει κάποια ιστορία που είναι ανεξίτηλη στη μνήμη? Είναι η μέρα που κάναμε την ερωτική σκηνή, που έτυχε εκείνη τη μέρα και ήρθαν στο γύρισμα οι γονείς μας. Τυχαία, τελείως. Δηλαδή, περνούσαν την πλάκα και ήρθαν να μας κάνουν έκπληξη. Και τον δύο. Και τον δύο. Και τον δύο. Και εμείς κάναμε την ερωτική σκηνή και ήταν πάρα πολύ αμήχανα, διότι να δούμε λίγο τι να δείτε. Τώρα, πώς να δείτε. Δηλαδή, με κορόιψες. Είναι μια ερωτική ιστορία το Αν, σωστά. Το Αν ήταν αποκλειστικά μια ερωτική ιστορία. Ήθελα να γράψω μια ερωτική ιστορία. Πάντα στις ιστορίες μου, ο έρωτας είναι το όχημα προκειμένου να αφηγηθώ κάποια πράγματα. Στο Αν ήταν μόνο η ιστορία ενός άντρα, αν παντρευόταν, αν ερωτευόταν και γνώριζε τη γυναίκα της ζωής του και ζούσανε, και αν ήταν μόνος του μέχρι που θα την ξαναγνώριζε. Δηλαδή ήταν οι δύο πλευρές. Γράφω πάντα εύκολα, ανάλογα με το τι με απασχολεί στην ηλικία που είμαι. Ναι. Αυτό, ναι, μου βγήκε πολύ εύκολα. Το Αν μου βγήκε πολύ εύκολα. Το Αν γενικά ήταν μια ταινία από όλες τις δουλειές που έχω κάνει. Ήταν η δουλειά που, αν θέλεις, ταλαιπωρήθηκα λιγότερο. Όχι γιατί είχε λιγότερες απαιτήσεις, αλλά γιατί ήταν πολύ πιο συγκεκριμένο αυτό που έκανα και αφορούσε τη Μαρίνα και εμένα. Και τη μοναξιά, το σκύλο, την Τζάκη. Δηλαδή. Φυσικά και είχε δυσκολίες, φυσικά και είχε πολλά σημεία, αλλά όλο ήταν στην πλάκα, όλο ήταν όπως είπα πριν. Το σπίτι, το καφέ, το εστιατόριο. Ξυπνούσα κάθε πρωί και ερχόμουν στο γύρισμα, το οποίο ήταν σαν να πηγαίνω σε ένα εκτός έδρας, σε ένα νησί, και ήμουνα 5 χιλιόμετρα από το σπίτι μου. Τίποτα. Μίλησέ μου για τον Χριστόφορο, τι τύπος είναι? Όσο και αν ακουστεί αυτό παράξενο που θα πω τώρα, έχει μια πολύ σεμνή ιδιοσυγκρασία. Δηλαδή είναι πολύ ευγενικός, πολύ γλυκός, πολύ καλός, πολύ προστατευτικός, με πάρα πολύ αγάπη για όλους. Δεν ξεχωρίζει κανέναν και τίποτα. Έχει ελαττώματα ο Χριστόφορος. Υπάρχει κάτι που να σε εκνευρίζει πάρα πολύ πάνω του? Όχι, δεν υπάρχει τίποτα που να με εκνευρίζει, αλλά υπάρχει κάτι που με στεναχωρεί. Ότι όταν δεν νιώθει καλά, κλείνεται πάρα πολύ, εξαφανίζεται. Δηλαδή δεν μπορείς να τον βοηθήσεις. Δεν μπορείς να τον προσεγγίσεις. Είναι μοναχικός. Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και εκεί στεναχωριέμαι, όχι για μένα φυσικά, για εκείνον. Ότι αν είχε αυτό το χώρο, θα έπαιρνε βοήθεια γρήγορα, ρε παιδί μου. Ξέρεις, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα θέλαμε. Ωραία. Πες μου τι μπορώ να κάνω για να σε πείσω να πάμε να πιούμε ένα ποτό ένα βράδυ κάπου ωραία και με την υπόσχεση ότι δεν πρόκειται να σε εκνευρίσω. Θα σπρώξεις. Την πραγιάζω! Άσε την πραγιάζω! Κόζι! Πάτα κάζι! Κι άλλο κάζι! Κι άλλο! Κι άλλο! Πάτα κάζι, κοπέλα μου! Όταν έγραφες το σενάριο για το Αν, ναι, ήταν τα πράγματα καθαρά στο μυαλό σου, ήξερες για παράδειγμα ότι ήθελες τη Μαρίνα να πρωταγωνιστήσει? Όχι. Όταν έγραψα το σενάριο, όχι. Η Μαρίνα ήρθε. Η Μαρίνα ήρθε... είχα γράψει το σενάριο και η Λιδία Μιχαήλ πρότεινε τη Μαρίνα. Δεν είχαμε δουλέψει ποτέ μαζί. Και απλά πήγαμε στο Χαλάνδρι σε ένα μπαρ και πιέμε τσάι. Της λέω, Μαρίνα, δεν ξέρω, ντρέπομαι,
μπορεί να σου ζητήσουν να διαβάσεις η Village τότε για να δουν τις χημίες μας. Αλλά μέσα σε 5 λεπτά ήξερα ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να ενσαρκώσει και να απογειώσει τον ήρωα που έχω γράψει. Ένιωθα ότι δεν ταιριάζουμε. Ότι κάνω άλλα πράγματα. Κάπως μου αρέσουν εμένα, άλλα του αρέσουν εκείνου. Και όταν πήρα το σενάριο και άρχισα να το διαβάζω, ένιωσα τόσο κοντά σε αυτό και μου άρεσε τόσο πολύ, που δεν υπήρχε, ξέρεις, καμία σκέψη. Ήταν αυτό. Ήταν για να το κάνω. Έχεις πάρει χαμπάρι πόσο καιρό σου λέω ότι δεν είμαστε καλά? Έχεις πάρει χαμπάρι πόσες εκατομμύρια φορές έχω ζητήσει να ασχοληθείς λίγο μαζί μου? Ήθελα να ασχοληθώ μαζί σου. Όμως έχεις γίνει τόσο νευρωτική, τόσο ιστερική, που το μόνο που σε νοιάζει να μου δείχνεις συνέχεια πόσο άχρηστος είμαι. Άντε πάλι με το άχρηστος, το άλλο θυγιά όλα. Με το σπίτι, με τη δουλειά, με όλα. Όλα πρέπει εσύ να τα ελέγχεις, όλα πρέπει εσύ να τα εγκρίνεις, όλα πρέπει εγώ να απολογούμε. Που δεν έχω δουλειά, που δεν φέρνω λεφτά, που δεν. Πότε εγώ σου έκανα παράπονο για τα λεφτά? Γιατί πιστεύεις ότι τα προβλήματά μας προκύπτουν από τα λεφτά? Γιατί όλα για σένα έχουν να κάνουν με τα λεφτά? Αυτό είναι το θέμα μας. Και αυτό. Και όχι ότι ερωτικά όταν με φτύσεις δεν θες. Σε αποζημίωσε η επιτυχία της? Βέβαια με αποζημίωσε. Εννοείται ότι με αποζημίωσε. Καταρχήν μου έδωσε το πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό με δουλειά. Ήτανε η άποψή μου πάνω σε όλα αυτά. Ήτανε ο εαυτός μου. Ήτανε ο εαυτός μου πώς είμαι και πώς θα ήμουν αν είχα μία σχέση. Ήτανε όλες μου οι απόψεις, όλες μου οι απορίες, όλες μου οι φοβίες σε σχέση με τη γυναίκα, με το παιδί, με το γάμο, με την κοινωνία. Όλα αυτά που ένας άντρας στα 30 έρχεται αντιμέτωπος λίγο. Όλοι μας δεν έχουμε αναρωτηθεί πώς θα ήταν η ζωή μας αν συναντούσαμε το μεγάλο έρωτα. Όλοι δεν έχουμε σκεφτεί. Άραγε πόσο τυχαία συμβαίνουν όλα. Δεν νιώσατε ότι ρισκάρετε όταν δεχτήκατε την πρότασή του? Γιατί ήταν πρωτοεμφανιζόμενος, ήταν η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία. Ναι, αλλά είχα δει το ωραίο σύριαλ στην τηλεόραση πριν που είχε κάνει. Καταρχήν, εμείς οι ηθοποιοί δουλεύουμε, εγώ τουλάχιστον, 99% με το ένστικτο. Το ένστικτό μου έλεγε να το κάνεις. Και παρότι ο ρόλος ήταν μικρός, είναι γλύκα ρόλος. Πώς ήταν η πρώτη σας συνάντηση, τη θυμάστε? Ζεστή, τυπική λίγο, η αμηχανία για 2 πιο μεγάλους συναδέλφους. Τον έκανε να είναι λίγο κρατημένος. Στη διαδρομή γίνανε όλα όπως πρέπει. Γλυκός, δοτικός, περιποιητικός, ευγενικός. Είναι εύκολο να μιλάς για τον Χριστόφορο. Γιατί βγαίνουν αυθόρμητα μέσα από την καρδιά. Μου έχει κάνει ένα πράγμα εντύπωση, το οποίο δεν θα ξεχάσω ποτέ. Στο πικ του κορονοϊού, με πήρε ένα τηλέφωνο και μου είπε, «Κυρία Κοντού, ξέρετε ότι μένω 2 γωνίες πάνω από εσάς. 2 χιλιόμετρα, το λιγότερο. Μήπως χρειάζεστε κάτι, μπορώ να έρθω». Δεν ξεχνιέται αυτό το πράγμα. Κάποια συνεργασία από το γύρισμα που θυμάστε? Θυμάμαι. Κάπου στη Φωκίωνος Νέγρης, ένα παλιό σπίτι, επάνω σε ένα κρεβάτι, είναι ρούχα δικά μου και ρούχα που φέρνουνε. Μέσα σε αυτά τα ρούχα ήταν μια μπλούζα υπέροχη, μαύρη σατέν με κάτι κίτρινα μόνο στα μανίκια. Τη ρώταγα λοιπόν αυτή την κοπελιά που τα έχει φέρει, «Πες μου πού την πήρες, πόσο κάνει, τι θέλω, φρόντισε να την πάρω». Έρχεται ο Χριστόφορος, «Στη χαρίζω», μου κάνει, «στην κάνω δώρο». Πολύ απλά και έφυγε. Μετά, σε αυτό το γύρισμα που κάναμε με τον Γιώργο τον Κωνσταντίνο στην ταινία, μας είχε, λες και είχε την Μέριλ Στρίπ και τον Ντενίρο, ξέρω εγώ. Να μας παίρνουνε, να μας φαίνουνε, να είναι όλα έτοιμα, να είναι όλα οργανωμένα. Να μην ακούσεις μιλιά στο γύρισμα, δηλαδή διαφωνία ή παρατήρηση. Μου θύμισε την καλή πλευρά του Γιώργου του Τζαβέλα. Λίγα λόγια και πολύ έργο. Είναι ένα σπάνιο πλάσμα, νομίζω, με πολλά χαρίσματα. Του έχετε δώσει κάποια συμβουλή? Όχι, του έδωσα μια ευχή. Όταν κάναμε το «Αν», του είπα, σου έχω κάνει ένα μικρό πίνακα και πολύ βιαστικά και του έκανα τον πλανήτη και σε ποια μέρη θα πάει η ταινία. Την έκανα παγκόσμια. Love me, love me, love me, say
you do. Come touch me like I'm an ordinary man. Have a look in my eyes. Underneath my skin there is a violence. It's got a gun in its hands. Ready to make, ready to make, ready to make sense of anyone, anything, anyone, anything, anyone, anything, anyone, anything, anyone, anything. Και μετά έρχεται η επόμενη ταινία που είναι μια ταινία για την κρίση πια. Ναι, πια ναι. Την οποία ξεκίνησα να γράφω αμέσως μετά το «Αν» και ξεκίνησα να τη γράφω έξω. Μετά από μια προβολή του «Αν». Γύρισα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και έφτιαξα τη σκαλέτα για το «Ένας άλλος κόσμος». Και ήταν και μια ταινία για την πραγματικότητα. Είχε πολλά ζητήματα, άγγιξες ζητήματα, ναι, τα οποία δεν ήταν εύκολα. Όχι. Να υποθούν εκείνη την περίοδο. Δεν ήταν καθόλου εύκολα και δεν ήταν εύκολη και η εποχή που το γυρίζαμε, 14-15. Περνάγαμε μια έντονη κοινωνικοπολιτική κρίση και όλο το σενάριο που είχα γράψει το 13 μιλούσε για όλα αυτά τα οποία βιώναμε την ώρα που γυρίζαμε το σενάριο. Οπότε πάρα πολλές στιγμές φοβήθηκα γιατί είπα πώς τώρα εγώ ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα τα οποία είναι πολύ, πολύ ανθρώπινα αλλά ακραία. Έτρεμα εκείνη την εποχή με τη Χρυσή Αυγή που ήταν, που γινόταν ό,τι γινόταν, έλεγα αμάν, απλά πολύ μέσα μου καθαρά ήξερα ότι ασχολούμαι με την ανθρωποκεντρική πλευρά. Είναι φόντο όλα αυτά. Ήθελα να γράψω τρεις ερωτικές ιστορίες όπου το εμπόδιο τους είναι η κοινωνική κρίση που αντιμετωπίζουμε. Είτε αυτό ήταν το προσφυγικό, εκείνη την εποχή τόσο έντονα, είτε αυτό ήταν το εργασιακό, που ο Οδυσσέας ο Παπασπηλιόπουλος, που η σκηνή του γράφτηκε αφού έκανα τα πρώτα γυρίσματα και πήρα τον Οδυσσέα και του λέω θέλω να γράψω μία σκηνή και είναι αυτή η σκηνή και παίζεις αυτόν τον ήρωα, τον οποίο θα τον ονομάσουμε Οδυσσέα, ο οποίος αυτοκτονεί. Έχεις 2 λεπτά. Ναι. Ήθελα να μιλήσουμε λίγο, δηλαδή θέλω να σου ζητήσω μια χάρη. Και δεν σου μιλάω τώρα σαν συνάδελφος, σου μιλάω σαν φίλος. Τι χάρη? Μπορείς να με πάρεις το τμήμα σου. Γιατί? Γιατί φοβάμαι ότι θα απολυθώ. Έχουν διώξει 8 από εμάς την τελευταία εβδομάδα και δεν έχω περιθώριο να απολυθώ. Θεωρώ ότι στον άλλο κόσμο ο Χριστόφορος φτιάχνει μια ταινία που είναι από τις 4-5 ταινίες ελληνικές που σταματήσαν να έχουν μπροστά το πρόσημο ελληνική ταινία. Ή για ελληνική ταινία ωραία ήτανε ή όλους αυτούς τους χαρακτηρισμούς που πολύ συχνά αναγκαζόμαστε να προσδίδουμε σε ελληνικές ταινίες. Δεν είναι ο μόνος, αλλά είναι σίγουρα ένας από τους λίγους ανθρώπους που κατάφεραν να φτιάξουν μια ταινία που να έχει όλα τα υλικά αυτά που να την καθιστούν ανταγωνίσιμη αισθητικά ταινία των ξένων καλών ταινιών. You German? Yes, German. Hello. Hello, τέλος πάντων. Και vinaigrette και προσούτο και παρμεζάνα. Εσείς καλοτρώτε και εμείς δεν έχουμε να πάρουμε ούτε για φέτα. Thank you. Κατάλαβες? Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ούτε για ντοματάκια δεν έχουμε, λέω, να πάρουμε. Κατάλαβες? Με έκανε πάρα πολύ ευτυχισμένη που με διάλεξε. Και ήταν πολύ τιμητικό και φυσικά ακόμα πιο δελεαστικό το ότι έπαιξα με έναν στάρ του Hollywood, ναι, ο οποίος ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Για τόσο πες, από ηθοποιός. Για πες μας, πώς ήταν. Ήταν ένας απλός. Είναι απλός, όπως είναι όλοι όπως μεγάλοι είναι στάρ. Όλοι μεγάλοι στάρ. Πολλές φορές ένιωθα ότι είναι Έλληνας και του μιλούσε ελληνικά, οπότε εντάξει, η επικοινωνία μας ήταν πάρα πολύ αστεία γιατί δεν καταλάβαινε, αλλά γι' αυτό σου λέτε είχε τέτοια οικειότητα μαζί μας, που δεν ένιωθες απόσταση. Εσύ τον αγάπησες το ρόλο αυτό? Πάρα πολύ. Πάρα γιατί? Πολύ. Γιατί συνδύαζε πολλά πράγματα αυτή η γυναίκα. Όλη η πορεία της ζωής της με τον άντρα που ήταν, η σχέση της με τα παιδιά της και αυτή η ελπίδα της, η χαρά της το να είναι σε ένα σούπερ μάρκετ το οποίο ήταν όλος ο κόσμος της και το ότι σε αυτή την ηλικία ένιωσε τον έρωτα, νομίζω είναι πάρα πολύ αισιόδοξο. Με ακίσιο.
και αν είναι πολύ αργά. Need to speak. Εμείς την ταινία τη γυρίσαμε το καλοκαίρι του 2014. Ναι. Και παίχτηκε τα Χριστούγεννα του 2015 προς 2016. Δηλαδή από το καλοκαίρι του 2014, αν θυμηθείς, αλλάξαμε κυβερνήσεις. Ήρθε κρίση πιο έντονη. Είχαμε δημοψηφίσματα. Είχαμε κρίσεις παγκόσμιες. Γινόταν ένας χαμός. Η ταινία έπαιρνε παράταση κάθε φορά η προβολή της, η πρεμιέρα της, άλλαζε εποχές. Στο εξωτερικό πηγαίνανε διαφορετικά τρέιλερς κάθε φορά, γιατί έτρεχε επικαιρότητα τόσο πολύ, αλλά που πήγαινε όλη προς την ταινία. Η ταινία ήταν εκεί. Και όταν μετά από ένα χρόνο παίχτηκε στο εξωτερικό, παρέμενε επίκαιρη αυτή η ταινία. Πέρασες μια φάση μελαγχολίας, burnout. Τεράστιας. Όταν τελείωσε το «Ένας άλλος κόσμος», έφυγα ακριβώς γιατί ήθελα... Ήμουνα σαν ένα μαγαζί που θέλει να κλείσει τα ρολά και να κάνει ανακαίνιση. Τελείως. Το «Ένας άλλος κόσμος» ήταν πολύ δύσκολη ταινία. Ήταν σαν τρεις ταινίες. Με πάρα πολλούς πρωταγωνιστές, με πολύ δύσκολα θέματα, με όλη την ανασφάλεια και τις φοβίες που είχα το ότι διαχειρίζομαι αυτά τα θέματα και αν τα διαχειρίζομαι σεναριακά σωστά, χωρίς να έχω κανέναν μαζί μου να μου πει «Το πας πολύ καλά, προχώρα». Πολύ καιρό μετά, αφού παίχτηκε στην Ελλάδα, κοντά ένα χρόνο μετά, η διανομή βγήκε στο εξωτερικό η ταινία το 2017. Εκεί είπα «Α, ωραία ταινία, καλή ταινία». Γιατί ήμουνα έξω από το σπίτι μου πια. Και είναι και μαγικό πράγμα να είσαι σε μια αίθουσα γεμάτη με όχι Έλληνες, ξένους θεατές, και να βλέπεις πώς αντιδρούνε σε αυτό που έγραψες και την Ελλάδα. Στη δουλειά σας και στο θέατρο και στην τηλεόραση και στο σινεμά μπαίνουν οι ταμπέλες. Ο Χριστόφορος είναι ένα λαμπρό παράδειγμα ταμπελών. Έκανε μεγάλο κόπο για να δεχτεί ένα μεγάλο κομμάτι και του κόσμου, αλλά κυρίως του συναφιού και των ανθρώπων γύρω από το συνάφι, να σταματήσουν να θεωρούν πώς είναι ένας, ελαφρύς αστέρας της τηλεόρασης και να καταλάβουν ότι είναι ένας καλλιτέχνης. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό, δεν αφορά μόνο στον Χριστόφορο, αλλά ο Χριστόφορος αποτέλεσε και ευτυχώς δεν αποτελεί νομίζω πια. Πια νομίζω ότι πολύ μεγάλο κομμάτι ακόμα και των ανθρώπων που δεν δέχονταν, που δεν καταδέχονταν να παραδεχτούν την πραγματική του αξία, νομίζω ότι αναγκάστηκαν. Και αυτό είναι μόνο δική του νίκη. Χριστόφορε, νιώθεις ότι έχεις ευνοηθεί από την κριτική ή ότι έχεις αδικηθεί κάποιες φορές? Όχι. Από τον κόσμο σίγουρα έχεις αγαπηθεί. Ναι. Που αυτός... Έχουν αγκαλιάσει δηλαδή τις ταινίες, τις σειρές σου, τις δουλειές σου, ναι, συνολικά. Όχι, δεν νομίζω ότι έχω αδικηθεί. Νομίζω ότι έχω αμφισβητηθεί, είναι η σωστή λέξη, στην πορεία, στα 32 χρόνια. Αυτό σε πείραξε κάποτε? Πολλές στιγμές, ναι, με είχε στενοχωρέσει, αλλά ανθρώπινο δεν είναι. Δηλαδή, είναι ένα παιχνίδι που γίνεται, το οποίο μεγαλώνοντας συνειδητοποιείς ότι είναι μάταιο, κατά με. Οπότε σταματάς να δίνεις τόσο μεγάλη σημασία και να αποκτούν βάρος μέσα σου αυτά τα πράγματα. Τι είναι αυτό που σου χρέωναν? Δεκάδες πράγματα, σε διαφορετικές εποχές και σε διαφορετικές ηλικίες. Σε κάποια είχαν δίκιο. Ήταν πολλές φορές, κοιτώντας πίσω, βλέπω κάποιες σκηνές οι οποίες δεν ήταν καλές. Κάποιες άλλες οι οποίες ήταν μέτριες. Και βλέπω και κάποιες λίγες που ήταν πολύ καλές. Πάντα σε συνάρτηση, επιμένω σε αυτό, με την ηλικία και την εποχή. Αλλά όταν κάνεις μία σούμα, νομίζω ότι υπήρξα πολύ τυχερός. Υπήρξα πολύ τυχερός καταρχήν γιατί αγαπούσα πολύ αυτό που έκανα. Έκανα δουλειά και μετέπειτα ονομάστηκε καριέρα αυτό που πραγματικά αγαπούσα από μικρό παιδί. Αυτό, αν κάτσεις και το σκεφτείς, κοιτώντας γύρω σου, είναι τεράστιο δώρο να κάνεις αυτό που αγαπάς. Που δεν είναι δουλειά, γίνεται δουλειά. Για μένα δεν είναι δουλειά. Ποιο είναι αυτό το χαρακτηριστικό του που εκτίμησες εσύ περισσότερο? Εκ πρώτης τον επαγγελματισμό. Από εκεί και πέρα είναι ένας πολύ έντιμος άνθρωπος. Είναι αθώος. Έχει πολύ ισχυρά μια παιδική πλευρά μέσα του. Η μανία με την οποία κάνει τη δουλειά σχετίζεται περισσότερο με την αθωότητα παρά με τη φιλοδοξία. Και γι' αυτό δεν εξαντλείται κιόλας. Αν σχετιζόταν με τη φιλοδοξία, θα του είχε περάσει.
Ο λόγος που συνεχίζει με την ίδια μανία και πίστη να κάνει τη δουλειά αυτή, με τον τρόπο που την κάνει, δεν είναι λόγω της φιλοδοξίας. Είναι λόγω της αθωότητας. Γι' αυτόν είναι το παιχνίδι του. Ένα παιδικό παιχνίδι. Εγώ ρώτησα ένα πολύ δικό σου άνθρωπο, τι είναι αυτό που, ποιο είναι το ελάττωμά σου ή ποιο είναι αυτό που θα άλλαζε σε σένα. Ποιον? Και μου είπε... Αυτός ο δικός ο άνθρωπος, ναι, λοιπόν. Το ελάττωμά μου τι είπε? Δεν είπε για ελάττωμα. Είπε όμως ότι θα ήθελε όταν πέφτεις να ζητάς βοήθεια, να καλείς τους ανθρώπους που σ' αγαπούν. Κλείνεσαι, κλειδώνεις, είσαι μοναχικός. Ναι, ναι, είμαι μοναχικός. Η αλήθεια είναι και έχει δίκιο ότι όταν δεν είμαι στα πολύ καλά μου, προτιμάω να είμαι μόνος μου. Και θα γράψω. Το γράψιμο είναι αναπόσπαστο κομμάτι, ναι, της υγιούς καθημερινότητάς σου. Δηλαδή, ναι, ναι, είναι το σημάδι, ναι, ότι είσαι καλά. Κοίταξε, ναι, είναι το σημάδι ότι είμαι εγώ. Δεν ξέρω αν σημαίνει ότι είμαι καλά. Είναι το σημάδι ότι είμαι εγώ. Νομίζω το γράψιμο είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας και εσωτερικής εκτόνωσης για πράγματα. Είναι μια μορφή επιβίωσης. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τρομερά αυτάρκης και τρομερά ευτυχής όταν είναι μόνος του. Ντρέπομαι μερικές φορές που το λέω. Είσαι μοναχικός τύπος. Πάρα πολύ. Πάντως δίνεις την εντύπωση ότι δεν έχει σκοτάδια. Ότι έχεις πολύ φως στην καθημερινότητά σου, πολύ φως στα όνειρά σου. Προσπαθείς να τα κρύψεις? Όχι. Ή δεν έχεις? Όχι, σίγουρα θα έχω. Απλά τίνω προς την ισορροπία ή τέλος πάντων, δεν ξέρω αν είναι ισορροπία, προς το πιο φωτεινό. Πάντα στη ζωή μου, στα πάντα. Είτε είναι σχέση, είτε είναι οικογένεια, είτε είναι δημιουργία, είτε είναι οτιδήποτε. Πάντα, και αυτό το χρωστάω μάλλον στη μάνα μου, στον πατέρα μου, στην οικογένειά μου, στο περιβάλλον που μεγάλωσα, στη γιαγιά μου. Οπότε πάντα τίνω προς την ισορροπία. Πώς είναι το πιο ωραίο αγόρι της ελληνικής τηλεόρασης? Α, πα, πα, εντάξει, ακούγεται λίγο κλισέ, αλλά όχι, μάλλον κλισέ ακούγεται, δεν είναι υπερβολικό. Πώς είναι να κοντεύει τα 50 αυτό το αγόρι, λοιπόν? Δεν την είχα υπολογίσει αυτή την ερώτηση. Λοιπόν, πώς είναι να κοντεύω τα 50? Τι συνειδητοποιείς, ότι μεγαλώνεις? Εγώ, ας πούμε, δεν συνειδητοποιώ ότι μεγαλώνω. Όχι. Δεν το συνειδητοποιώ. Αλήθεια το λέω, δεν το συνειδητοποιώ. Ξέρεις πότε άρχισα να το συνειδητοποιώ πάρα πολύ έντονα? Φέτος που σταμάτησα να βλέπω και χρειάζομαι γυαλιά. Στο μόνιτορ. Έχουμε τα μικρά μονιτοράκια και όλοι φοράνε γυαλιά πρεσβειοποίηση. Ή 45 πλάς και 50 και 55. Εγώ δεν φοράγα ποτέ. Μα και άργησες. Ναι. Και ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι καθόμασταν και. Λέγαμε κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν πάει καλά. Και βέβαια συνειδητοποίησα και έπαιρνα τα γυαλιά της Δήμητρας, στο φαλιού της μακιγιάς μου ή του Γκέρι, του φωτογράφου. Και ξαφνικά βάζω τα γυαλιά στο μόνιτορ και κάνω ένας άλλος κόσμος, πολύ πιο καθαρός. Φέτος ήταν η πρώτη φορά που είπα, όπα, μεγαλώνουμε. Δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Στο λέω πολύ ειλικρινά. Όσο είμαι δημιουργικός, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα με το μεγάλωμα. Εντάξει, κάποια πράγματα που αλλάζουν στο σώμα, κάποια πράγματα που αλλάζουν στις αντοχές, δεν μου είναι ευχάριστα, αλλά δεν. Ευτυχώς κιόλας δεν μεγαλώνω άσχημα, οπότε όλα καλά. Και ποιο ρόλο θα αποχωριζόσουν πιο εύκολα? Από το του ηθοποιού. Και μετά, του σκηνοθέτη. Δηλαδή το σενάριο θα έμεινε ή η σκηνοθεσία? Το σενάριο και η σκηνοθεσία για μένα είναι αλληλένδετα. Αλλά το σενάριο είναι κάτι τελείως προσωπικό, το οποίο το κάνω ούτως ή άλλως στη ζωή μου, αν όχι κάθε μέρα, πολύ συχνά. Το κομμάτι του ηθοποιού είναι, νομίζω, τώρα δεν ξέρω να κάνω καλά που το λέω, αλλά νομίζω ότι είναι σύντομα αυτό που αισθάνομαι ότι στη ζωή μου μεγαλώνοντας, είναι αυτό το οποίο θα κάνω πίσω. Προκειμένου να είμαι πιο δημιουργικός στο κομμάτι της σκηνοθεσίας και του σενάριου. Φαντάζομαι να έχει υπάρξει μία στιγμή στη ζωή σου που να μην σχεδιάζεις τίποτα. Δεν ξέρω αν πες το έξω. Όχι, που να μην σχεδιάζω, όχι, δεν έχει υπάρξει. Που να μην σκέφτομαι σενάρια, ιδέες, εικόνες, τις περισσότερες στιγμές της ζωής μου, ναι. Είναι για μένα, μάλλον δεν το κάνω με άποψη. Συμβαίνει, πάντα συνέβαινε
Και θέλω να πιστεύω και ελπίζω ότι πάντα θα συμβαίνει, πάντα θα σκέφτομαι ιστορίες που θέλω να πω. Κάποιες θα τις λέω, κάποιες δεν θα τις λέω. Κάποιες θα τις λέω καλύτερα, κάποιες θα τις λέω χειρότερα. Αλλά μέσα μου αυτό το πράγμα πάντα υπάρχει. Θα έμενες εδώ? Στην πλάκα? Ναι. Φυσικά θα έμενα στην πλάκα. Τι είναι? Χτυπά το κεφάλι μου τόσα χρόνια που δεν έχω φροντίσει να έχω ένα. Τώρα κοίτα εδώ πέρα. Που δεν έχω φροντίσει να έχω ένα σπίτι στην πλάκα. Ναι, βέβαια, βέβαια. Αλλά επειδή ήταν πάντα πολύ κοντά στο σπίτι μου. Μου ήταν τόσο εύκολο να έρθω. Θυμάμαι με το lockdown, έφευγα με τα πόδια και ερχόμουν. Σε 40 λεπτά ήμουν εδώ πέρα. Δεν το λες και πολύ κοντά. Ναι, εντάξει. Με τα πόδια. Εντάξει, το αυτοκίνητο, όταν δεν έχει κίνηση, σε 5 λεπτά. Αλλά ναι, θα ήθελα πάρα πολύ να ζήσω στην πλάκα. Ή τουλάχιστον να έχω ένα γραφείο στην πλάκα. Εντάξει, το σπίτι είναι καλύτερο. Το σπίτι είναι καλύτερο, αλλά η πλάκα επίσης έχει πάρα πολύ κόσμο το καλοκαίρι. Έψαξα τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη στα αγαπημένα του μέρη, στους Παξούς, στην Πλάκα. Έχει κόσμο, μου λέει, εδώ στην Πλάκα και δεν μου κάνει εντύπωση τώρα που τον γνώρισα. Ο άνθρωπος που βρήκα ξέρει να αγαπά τη μοναξιά του. Κλείνεται στον εαυτό του όταν έχει τις μαύρες του, αλλά ψάχνει πάντα το φως και μερικές καλές ιστορίες για να διηγηθεί. Μου φαίνεται πως δεν θα πάψει ποτέ να αναζητά το «Πάμε μαέστρο». Ξέρετε, εκείνο το «Πάμε μαέστρο» που κινεί τα νήματα κάθε ιστορίας. Καλή σας νύχτα. Women's clothes, messed around with gender roles. Now my eyes.